Υπουργό Οικονομικών. Σήμερα, Δευτέρα 6 του μηνός, η μοναδική είδηση πρέπει να είναι το μεγαλειώδες όχι του ελληνικού λαού χτες στο δημοψήφισμα και ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει η κυβέρνησή μας να κεφαλοποιήσει αυτή την ιστορική στιγμή στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης και στο πλαίσιο της δημιουργίας συνθήκων εξομάλυνσης, ανάκαμψης και ανάπτυξης της χώρας. Αυτό που γίνεται εδώ είναι μια αλλαγή φρουρά μεταξύ κάτι παραπάνω από συντρόφων, φίλων, συναδέλφων, πανεπιστημιακών. Με τον Ευκλήδη έχουμε κοινές φιλοσοφικές, ιδεολογικές, ακαδημαϊκές αναφορές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όταν γύρισα από το εξωτερικό το 2000, από τους πρώτους μου στόχους στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ήταν πώς να κλέψουμε τον Ευκλήδη από την ΑΣΟΕ και να τον φέρουμε στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Κάτι το οποίο το πετύχαμε μερικά χρόνια μετά. Αλλά μετά το έσκασε ο Ευκλήδης και έγινε βουλευτής. Βέβαια τον ακολούθησα και εγώ εκεί και τώρα, όπως βλέπετε, έχουμε κοινές ατραπούς από την πρώτη στιγμή της εκλογής της κυβέρνησής μας με τον Ευκλήδη. Κάναμε τα πρώτα ταξίδια, είδαμε τους υπουργούς οικονομικών της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και ούτω καθεξής. Όσο αφορά την φιλοσοφική μας προσέγγιση σε πολιτικά ζητήματα, θεωρώ ότι μας συνδέει και κάτι άλλο, μια κοινή απέχθεια στην απουσία επιχειρημάτων που συνήθως παίρνει τη μορφή έτσι θα γίνει επειδή έτσι γινόταν τόσο καιρό. Όσο αφορά το μέγα ζητούμενο, που είναι η διαπραγμάτευση. Εδώ έχουμε με τον Ευκλήδη μια κοινή διάγνωση. Το πρόβλημα των τελευταίων 5 ετών είναι η ανάδραση μεταξύ της αυτοτροφοδοτούμενης λιτότητας, της ύφεσης, της ανισότητας και του μη βιώσιμου χρέους. Κοινή στόχη μας, όπως με όλους τους συναδέλφους της κυβέρνησης, αλλά ιδιαίτερα με τον Ευκλήδη λόγω της κοινής διαδρομής στην οποία αναφέρθηκα, είναι το σπάσιμο αυτού του ανατροφοδοτούμενου κύκλου αυτής της ανάδρασης. Θα αναφερθώ πολύ σύντομα σε μερικά ζητήματα του Υπουργείου που ξεφεύγουν και υπερβαίνουν το θέμα της διαπραγμάτευσης από την εμπειρία των προηγούμενων 5 μηνών. Μία από τις πολύ σημαντικές εξελισσόμενες διαδικασίες σε αυτό το Υπουργείο είναι η επιχείρηση του ΣΔΟΕ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών που στόχο έχει τον αλγοριθμικό έλεγχο των φορολογικών δηλώσεων σε αντιπαράθεση με τις κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Πιστεύουμε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα υπάρξει ένα σοβαρότατο πλήγμα στη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα. Θα υπάρξουν σημαντικά ευρήματα τα οποία θα μετατραπούν σε σημαντικά έσοδα, δημόσια έσοδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί. Είμαι σίγουρος ότι ο κ. Τσακαλώτος θα προείσταται σε αυτή τη διαδικασία η οποία έχει τόσο μεγάλη και οικονομική αλλά αν θέλετε και πολιτισμική σημασία για τον τόπο μας. Ένα δεύτερο ζητούμενο του Υπουργείου και της δουλειάς του Υπουργείου αυτούς τους μήνες αφορά την διάρθρωση της φορολογικής διοίκησης. Αυτή τη στιγμή, ως αποτέλεσμα... Χαιρετώ την κυρία Βαλεβάνη. Νάντια. Εμείς βλέπουμε και έχουμε και την συνέντευξη τύπου Μέρκελ Ολάντ αρχίζει αυτή τη στιγμή. Όμως εμείς θα συνεχίσουμε τη σύνδεσή μας με το Υπουργείο Οικονομικών και θα μεταφέρουμε αμέσως προβλέπει μία ήμι αυτόνομη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εισόδων. Αν θέλετε, ένα καθεστώς το οποίο κατ' εμέ είναι προβληματικό. Και είναι προβληματικό γιατί αυτή η αυτονόμηση εντός του Υπουργείου σημαίνει ότι ο Υπουργός εισπράττει το πολιτικό κόστος χωρίς να έχει τις απαραίτητες δυνατότητες παρέμβασης που θα έπρεπε να έχει κάποιος που εισπράττει το πολιτικό κόστος. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, το Υπουργείο και η κυβέρνηση στο σύνολό της κατέθεσε πρόταση στους θεσμούς για τη δημιουργία μιας αυτοτελούς αρχής φόρων και δασμών, έτσι ώστε υπό την αιγίδα επίβλεψη και αν θέλετε διαχείριση διακομματικής επιτροπής της Βουλής η συλλογή των φορολογικών εσόδων
να μην υπόκειται ούτε στην πολιτική, αλλά ούτε και στην πελατειακή ή αν θέλετε επιχειρηματική επιρροή. Ένα τρίτο θέμα το οποίο έχουμε αρχίσει να έχουμε δρομολογήσει στο Υπουργείο αφορά το φορολογικό καθεστώς νεόδμητων startups επιχειρήσεων με στόχο την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής της κυβέρνησης. Προχωρώ σε κάτι το οποίο ακούγεται τεχνοκρατικό αλλά δεν είναι, έχει μεγάλη σημασία. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει αρχίσει να επεξεργάζεται τρόπους με τους οποίους το TaxisNet μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω από αυτό που είναι, να γίνει ένα σύστημα πληρωμών και προς τρίτους, ένα σύστημα το οποίο αυξάνει την αποτελεσματικότητα και ελαχιστοποιεί τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους πολίτες και προς τις επιχειρήσεις. Η δημόσια περιουσία. Υπάρχει, να σας θυμίσω, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας στο Υπουργείο. Στόχος της αναθεώρησης και αναδόμησης του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Παρουσίας είναι, αν θέλετε, μέσο πρόθεσμο στόχος. Είναι να ενταχθεί στη γενικότερη προσπάθεια για αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός αναπτυξιακού φορέα που μπορεί κάλλιστα και πρέπει κάποια στιγμή να μετεξελιχθεί σε αναπτυξιακή τράπεζα. Η αξιοποίηση του προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών. Ο εξορθολογισμός των υπηρεσιακών συμβουλίων. Το δίκαιο μισθολόγιο των εφοριακών, το οποίο αποτελεί μια πληγή, επειδή δεν είναι δίκαιο προς το παρόν. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι εργάζονται με 700-800 ευρώ και παρόλο ότι έχουν σημαντικές ικανότητες, πτυχία, έχουν προσφέρει ιδιαίτερα στην συλλογή φόρων, υπολείπονται οι μισθοί τους και η, αν θέλετε, ανταμοιβή τους από το ελληνικό δημόσιο και τόσο της προσφοράς που κάνουν στην συλλογή δημοσίων εσόδων, όσο και σχετικά με τα έσοδα των υπόλοιπων συναδέλφων τους. Μία άλλη πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών τους προηγούμενους μήνες ήταν σε συνδυασμό με τη Γενική Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης και τον κύριο Ραγκιτζή συγκεκριμένα, να επεξεργαστούμε τον τρόπο με τον οποίο θα ανασυσταθούν τα σώματα οικονομικών επιθεωρητών, έτσι ώστε η οικονομική επιθεώρηση να θεωρείται πλέον κάτι το δεδομένο σε όλα τα κλιμάκια του ελληνικού δημοσίου. Θέλω να καταλήξω με τις καλύτερες μου ευχές τον σύντροφο και φίλο Ευκλήδη Τσακαλώτο, τονίζοντας ότι αυτούς τους μήνες αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι αντί να αναθεματίζουμε το σκοτάδι, να ανάψουμε ένα μικρό κεράκι. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή ήταν η ομιλία του κυρίου Βαρουφάκη, λοιπόν. Και να ακούσουμε και τον κύριο Τσακαλώτο. Θέλω τώρα να ευχαριστήσω τον Γιάννη για τα καλά του λόγια. Ήμασταν φίλοι πολύ πριν και οι δύο μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία της πολιτικής και της οικονομικής πολιτικής στην πράξη. Θα είμαστε φίλοι και όταν θα έχουν τελειώσει όλα αυτά και θα έχουμε επιστρέψει στο πανεπιστήμιό μας και ελπίζω να είμαστε γέροι που να καθόμαστε σε ένα καφενείο και να ανταλλάζουμε εμπειρίες, τι κάναμε σωστά, τι δεν κάναμε σωστά, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερο. Και ίσως θα υπάρχουν και άνθρωποι που θα τους σχολιάζουμε, όχι πάντα ευγενικά, που τώρα δεν μπορούμε να το πούμε. Νομίζω ότι το μήνυμα της Κυριακής, το 61%, είναι κάτι που θα μείνει στην οικονομική ιστορία. Θα είναι ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα, θα είναι γραμμένο στην συλλογική μνήμη της Ευρώπης, αλλά από ό,τι διαβάζω και πολύ πέρα. Ότι ένας λαός που έχει υποφέρει τόσα πολλά, ένας λαός που έχει χάσει 25% του εισοδήματός του, που έχουν μειωθεί τόσο οι συντάξεις,
που υπάρχουν άνθρωποι που με αυτή τη μία σύνταξη το 500 ευρώ συντηρούν μια ολόκληρη οικογένεια, την εγγονή ή τον εγγονό που δεν έχει δουλειά, ότι αυτός ο λαός, παρόλο την πίεση και την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στις τράπεζες, παρόλο τα μέσα και αυτό που κάναν όλη την προηγούμενη εβδομάδα, που πρέπει να το συζητήσουμε όλοι ως κοινωνία νυφάλαια, ότι δεν υπήρχε αυτό που χρειαζόταν, μια αμεροληψία, παρόλο όλες τις πιέσεις που είχανε στο χώρο δουλειάς παντού, αντιστάθηκε και είπε ότι αξίζει αυτός ο τόπος κάτι καλύτερο, ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε μια μη βιώσιμη λύση. Έχει ταξικά χαρακτηριστικά αυτή η ψήφο, ότι οι απλοί άνθρωποι των εργαζομένων και των μεσαίων στρωμάτων και αυτών που εχάσανε τις επιχειρήσεις του, είπανε ότι εμείς θέλουμε να εμπιστευτούμε μια κυβέρνηση που θα δώσει μια βιώσιμη λύση. Θέλω να πω ότι σε αυτό το σημείο δεν θα είχαμε φτάσει χωρίς το Γιάννη το Βαρουφάκη. Σε αυτό το σημείο δεν μπορώ να φανταστώ ότι άλλος υπουργός οικονομικών θα είχε αναλάβει 27 Γενάρη, 28, πότε ορκίστηκε αυτή η κυβέρνηση, και θα μπορούσε να είχε φέρει σε πέρας όλη η Ευρώπη να μιλάει για αυτή τη βιώσιμη λύση. Όλος ο κόσμος και όλος ο πλανήτης να συζητάει ότι εδώ σε αυτή τη χώρα κάτι γίνεται. Ότι αυτό που ζητάνε από αυτή τη χώρα δεν μπορεί να γίνει. Και νομίζω ότι όλοι μαζί, όχι μόνο οι Σιριζέοι και οι Σιριζέες, όχι μόνο η κυβέρνηση η συμμαχική, αλλά ολόκληρος ο ελληνικός λαός πρέπει να του πει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και ελπίζω ότι θα μπορώ να συνεχίσω αυτό το έργο. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι δίπλα μου και θα με βοηθάει και θα μου δίνει συμβουλές που θα τις χρειάζομαι. Δεν σας κρύβω ότι έχω μεγάλο τρακ και μεγάλη αγωνία. Δεν παίρνω αυτή τη θέση στη πιο εύκολη στιγμή της ελληνικής ιστορίας. Η Μαρία Κανελοπούλου μου είχε πει μια ιστορία όταν ήταν μικρές με μια φίλη της ηθοποιό, που είδε την Παξινού και τη ρώτησε την Παξινού, γιατί φαίνεσαι να έχεις τόσο μεγάλο τρακ εσύ που είσαι τόσο μεγάλη ηθοποιός, και απάντησε η Παξινού: έρχεται με το ταλέντο, το τρακ. Όποιος δεν έχει τρακ δεν έχει και ταλέντο. Εγώ έχω τρακ, ελπίζω να έχω και το ταλέντο που μπορώ να φέρω σε πέρας αυτή την πολύ δύσκολη δουλειά. Νομίζω ότι κάτι μπορεί να αλλάξει σε αυτή την Ευρώπη. Νομίζω ότι είχαμε μετά από την Κυριακή και καλά μηνύματα και όχι τόσο καλά μηνύματα. Δεν βασιζόμαστε μόνο στα καλά, καταλαβαίνουμε και τα κακά. Θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα, θέλουμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση, θέλουμε να πάρουμε αυτή την εντολή που μας έδωσε ο ελληνικός λαός για κάτι καλύτερο για τον κόσμο της εργασίας, για κάτι καλύτερο για τους ανθρώπους που τόσο υποφέρανε, για κάτι καλύτερο για αυτούς που χάσαν τις δουλειές τους, που είδανε τις συντάξεις τους να μειώνονται, για αυτούς τους νέους που φύγαν από αυτή την πατρίδα και πήγανε στο εξωτερικό. Για όλους αυτούς δουλεύουμε, θα δουλεύω εγώ, θα δουλεύει και ο Γιάννης, και οι δύο είμαστε υπέρ της συλλογικότητας και οι δύο ξέρουμε ότι η συλλογικότητα δεν είναι μόνο για την αντιπολίτευση και για αριστερές παρέες, αλλά είναι ένα πρόταγμα για μια ολόκληρη κοινωνία. Ότι οι συλλογικές λύσεις μπορεί να μας φέρουν πολύ πιο μπροστά από τις ατομικές λύσεις. Ο ελληνικός λαός την Κυριακή απέδειξε ότι δεν είναι όσο ατομικιστής του λένε. Ότι δεν φοβήθηκε. Ότι δεν κοίταξε μόνο τον εαυτό του φοβόμενος. Το ίδιο θα κάνει και αυτή η κυβέρνηση τον επόμενο καιρό, για να είναι αντάξιος σε αυτή την εντολή που μας έδωσε.